βάση της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει ένα κάρο νόμος με τους οποίους ρυθμίζει ουσιαστικά το πώς θα μοιραστεί η πίτα των κερδών της τεράστιας κερδοφορίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κλάδο του ψηφιακής και της κερδοφορικής. Και κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκθέσαμε με συγκεκριμένο υπόβλημα όλες τις πτυχές της αντεργατικής επίθεσης με βάση και την κουβέντα που κάναμε στη γενική μας συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα και πώς αυτή εκφράζεται και σε κάθε χώρο δουλειάς ξεχωριστά και συνολικά στον κλάδο, αφού ακόμα και οι τακτικές που ακολουθούν οι εργοδότες είναι κοινές. Από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση του εργάσιμου χρόνου, ζητήματα επέκτασης των ελαστικών σχέσεων εργασίας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας και κυρίως το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας, της πρότασης που διαμορφώσαμε για πρώτη φορά στον κλάδο του πληροφορικής και πληροφορικής. Αρχικά ο Γενικός Γραμματέας λίγο έως πολύ θέλησε να πετάξει το παλάκι του Υπουργείου Εργασίας και να πει ότι τα ζητήματα αυτά που το αναφέραμε άρχονται κατά κύριο λόγο στο Υπουργείο Εργασίας και ότι εκεί θα πρέπει να απευθυνθούμε. Και όταν εξειδικεύσαμε και για τις εκατοντάδες καταγγελίες που έχει κάνει το Συνδικάτο και τα επιχειρησιακά σωματεία που ανήκουν στις ταξικές δυνάμεις για όλα αυτά τα ζητήματα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και επίσης συγκεκριμένα ζητήματα που θα έπρεπε να έχει πάρει εάν ήθελε πραγματικά αυτό το Υπουργείο να προστατεύσει τους εργαζόμενους νομοθετική πρωτοβουλία, δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το υπόμνημα το οποίο έχουμε καταθέσει και ότι θα συνεχίσουμε την επικοινωνία για να δει το Υπουργείο τι δεν μπορεί να κάνει. Στα ιδιαίτερα ζητήματα που αναφερθήκαμε, εκτός όλων των προηγούμενων που αναφέραμε, είναι και τις εξελίξεις που περιμένουμε στον κλάδο σε σχέση με τον όμιλο χώρο που έχουμε και τις εξαγορές της συμφωνήσεις και επιμείναμε για να μας πει τι σχέδιο έχει το Υπουργείο, ποια θα ήταν η δυτική εξέλιξη για το Υπουργείο, κυρίως από την πλευρά της προστασίας των εργαζομένων, την γνώμη που είχαν από άλλες θέσεις εργασίας, όπως επίσης και δικαιώματα για τους εργαζόμενους και σε αυτό δεν δέχτηκε να πει συγκεκριμένα τι θα προτείνει το Υπουργείο ή τι θα θεωρούσε ιδανικό. Νομίζουμε ότι είναι φανερό και ότι πρέπει να βγάλει συμπέρασμα κάθε εργαζόμενο στον κλάδο και συνολικά η εργατική τάξη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα Υπουργείο που στα πλαίσια συνολικότερα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δίνει γη και νερό στους εργοδότες, ήρθε για να συνεχίσει το έργο που δεν κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να κάνει την πρώτη κοινωνία, να συνεχίσει αυτή την πολιτική. Εμείς συνεχίζουμε στην αγωνιστική ταξική μας κατεύθυνση, με πρωτοβουλίες που θα πάρουμε και το επόμενο διάστημα και στο Υπουργείο Εργασίας που θα καταθέσουμε το